Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά του Πλανηταρίου Θεσσαλονίκης, της πρώτης επιλογής για αγορά τηλεσκοπίων στην Ελλάδα. Η στιγμή που κοιτάς τον ουρανό για πρώτη φορά μέσα από ένα τηλεσκόπιο είναι καθοριστική, διότι εκείνη τη στιγμή όλα γίνονται αληθινά. Οι πλανήτες, τα νεφελώματα και οι γαλαξίες από αόριστες έννοιες μετατρέπονται σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα σας βοηθήσω να απαντήσετε σε ένα από τα ερωτήματα που μου στέλνετε πιο συχνά. Τι τηλεσκόπιο να πάρω? Τα τηλεσκόπια έχουν ένα βασικό στόχο. Να συλλέξουν το φως των μακρινών αντικειμένων και να το συγκεντρώσουν στα μάτια μας. Όσο περισσότερο φως μπορούν να συλλέξουν, τόσο πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε και τόσο περισσότερο μπορούμε να μεγεθύνουμε τα αντικείμενα. Επομένως, το πρώτο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός τηλεσκοπίου είναι η διάμετρός του, δηλαδή το άνοιγμά του. Μεγάλη διάμετρος σημαίνει μεγάλη φωτοσυλλεκτική ικανότητα. Τα τηλεσκόπια χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τα διοπτρικά που χρησιμοποιούν φακούς, τα κατοπτρικά που χρησιμοποιούν καθρέπτες και τα καταδιοπτρικά που χρησιμοποιούν και φακούς και καθρέπτες. Τα διοπτρικά τηλεσκόπια έχουν τη μορφή και τον τρόπο χρήσης που περιμένει κανείς όταν ακούει τη λέξη τηλεσκόπιο. Δηλαδή είναι μακρόστενα, τα συναντούμε κυρίως με μικρές διαμέτρους και το εσωτερικό τους δεν είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον, δηλαδή έχουν κλειστούς σωλήνες. Το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου, με το οποίο παρατήρησε τους 4 μεγάλους δορυφόρους του Δία, ήταν ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο. Η αρχή λειτουργίας των διοπτρικών τηλεσκοπίων είναι σχετικά απλή. Οι φωτεινές ακτίνες εισέρχονται στο τηλεσκόπιο και χάρη σε έναν φακό συγκλίνουν ώστε να φτάσουν τελικά στα μάτια μας. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι ότι δεν χρειάζονται συντήρηση, όπως άλλοι τύποι τηλεσκοπίων, είναι εύκολα στη χρήση, χρησιμοποιούνται για ουράνια και επίγεια παρατήρηση και σε μικρές διαμέτρους είναι σχετικά οικονομικά. Σε ό,τι αφορά τα μειονεκτήματά τους, τα διοπτρικά τηλεσκόπια εμφανίζουν χρωματικό σφάλμα, ειδικά στα φθηνότερα μοντέλα. Δηλαδή, συχνά παρατηρείται μια χρωματιστή άλος γύρω από το αντικείμενο που παρατηρούμε, η οποία οφείλεται στη χρήση φακού. Επίσης, έχουν μεγάλο μήκος αναλογικά με τη διάμετρό τους, ενώ στις πιο μεγάλες διαμέτρους η τιμή γίνεται απλησίαστη. Ενδεικτικά, τα πολύ μεγάλα διοπτρικά τηλεσκόπια μπορεί να είναι ακόμα και 10 φορές πιο ακριβά από τα αντίστοιχα κατοπτρικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κατασκευή μεγάλων φακών είναι πολύ πιο δύσκολη και ακριβή υπόθεση από ότι η κατασκευή κατόπτρων. Πάμε τώρα στα κατοπτρικά τηλεσκόπια. Τα τηλεσκόπια αυτά εφευρέθηκαν από τον Εύτωνα και όπως φαίνεται και από το όνομά τους, χρησιμοποιούν κάτοπτρα, δηλαδή καθρέπτες αντί για φακούς. Η πορεία που ακολουθεί το φως στο εσωτερικό τους είναι πιο σύνθετη από ότι στα διοπτρικά, διότι οι δέσμες του φωτός ανακλώνται σε ένα καμπύλο κάτοπτρο που βρίσκεται στο βάθος του σωλήνα και στη συνέχεια κατευθύνονται στο δευτερεύον κάτοπτρο. Εκεί ανακλώνται και πάλι ώστε να κατευθυνθούν τελικά προς τα μάτια μας. Είναι φανερό λοιπόν ότι η παρατήρηση με ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο δεν γίνεται από την άκρη του τηλεσκοπίου, αλλά από ένα άνοιγμα στο πλάι. Είναι αναγκαία λοιπόν η χρήση ενός ερευνητή ώστε να στοχεύσουμε πρώτα το αντικείμενο και ύστερα να το παρατηρήσουμε. Γιατί λοιπόν κάποιος να προτιμήσει ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο? Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των κατοπτρικών τηλεσκοπίων είναι ότι είναι τα φθηνότερα τηλεσκόπια για τη διάμετρό τους. Δηλαδή, για ένα δεδομένο κόστος έχουν μεγαλύτερη διάμετρο και άρα μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα από όλους τους άλλους τύπους τηλεσκοπίων. Επίσης, δεν εμφανίζουν χρωματικό σφάλμα. Σε ό,τι αφορά τα μειονεκτήματά τους τώρα, τα κατοπτρικά τηλεσκόπια χρειάζονται συντήρηση. Τα κάτοπτρά τους πρέπει να καθαρίζονται αφού ο σωλήνας είναι ανοιχτός. Επίσης, πρέπει να ευθυγραμμίζονται καθώς μπορεί να μεταβληθεί ο προσανατολισμός τους κατά τη μεταφορά ή μετά από χτυπήματα. Τα κατοπτρικά τηλεσκόπια εμφανίζουν σφάλμα κόμης, δηλαδή όταν τα αντικείμενα βρίσκονται στα άκρα του πεδίου, εμφανίζονται ελαφρώς παραμορφωμένα, οπότε πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο. Επίσης, δεν είναι κατάλληλα για επίγεια παρατήρηση, καθώς εμφανίζουν τα είδωλα αντεστραμμένα, δηλαδή ανάποδα. Η τρίτη κατηγορία τηλεσκοπίων είναι τα καταδιοπτρικά, και όπως μαρτυρά και η ονομασία τους, χρησιμοποιούν φακούς και κάτοπτρα. Το φως διέρχεται αρχικά από έναν διορθωτικό φακό που εξαλείφει κάποια οπτικά σφάλματα, προσπίπτει πάνω στο πρωτεύον κάτοπτρο και στη συνέχεια κατευθύνεται πάλι πίσω και προσπίπτει στο δευτερεύον κάτοπτρο, δηλαδή σε ένα καθρέφτη που βρίσκεται πάνω στον φακό. Το κάτοπτρο αυτό κατευθύνει τελικά τις φωτεινές δέσμες στην έξοδο, ώστε να φτάσουν στα μάτια μας. Είναι φανερό ότι στα καταδιοπτρικά τηλεσκόπια το φως διασχίζει τον τηλεσκοπικό σωλήνα τρεις φορές. Τι καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο? Να μειώσουμε το μήκος του τηλεσκοπίου. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε ένα τηλεσκόπιο μεγάλου μήκους σε ένα μικρό πακέτο.
Ερχόμαστε λοιπόν στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των καταδιοπτρικών τηλεσκοπίων, με το κυριότερο από αυτά να είναι ότι έχουν μικρές διαστάσεις. Έχουν δηλαδή μικρό μήκος για τη διάμετρό τους και επομένως μεταφέρονται πιο εύκολα από τις άλλες κατηγορίες τηλεσκοπίων. Χρησιμοποιούνται για ουράνια και επίγεια παρατήρηση και δεν παρουσιάζουν σημαντικά οπτικά σφάλματα, δίνοντας σε γενικές γραμμές καθαρές εικόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μειονεκτήματά τους, χρειάζονται και αυτά ευθυγράμμιση στα οπτικά τους, αν και σπανιότερα από ότι ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο. Είναι ακριβότερα από τα κατοπτρικά με ίδια διάμετρο και το δευτερεύον κάτοπτρο είναι σχετικά μεγάλο, μειώνοντας κατά ένα ποσοστό τη φωτοσυλλεκτική ικανότητα των τηλεσκοπίων. Κατά την αναζήτηση τηλεσκοπίου, αντισταθείτε σε διαφημιστικά τρίκ που υπερτονίζουν τη μεγέθυνση χωρίς να δίνουν άλλα στοιχεία. Όπως είπαμε, στόχος του τηλεσκοπίου είναι η συλλογή φωτός. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν κυρίως η διάμετρος και ο τύπος του τηλεσκοπίου. Εξάλλου, τη μεγέθυνση την καθορίζουμε εμείς ανάλογα με τον προσοφθάλμιο φακό που θα χρησιμοποιήσουμε. Ο προσοφθάλμιος είναι ένας μικρός φακός που τοποθετείται στην έξοδο του τηλεσκοπίου και μεσολαβεί ανάμεσα στο τηλεσκόπιο και το μάτι μας. Για να υπολογίσουμε τη μεγέθυνση, πρέπει να γνωρίζουμε δύο μεγέθη. Το πρώτο είναι η εστιακή απόσταση του τηλεσκοπίου, δηλαδή χοντρικά το μήκος της διαδρομής που κάνει το φως από το φακό ή το κύριο κάτοπτρο μέχρι το σημείο εστίασης. Το δεύτερο είναι η εστιακή απόσταση του προσοφθάλμιου, που συνήθως αναγράφεται πάνω του σε χιλιοστά. Διαιρώντας αυτά τα δύο νούμερα, βρίσκουμε τη μεγέθυνση. Για παράδειγμα, αν ένα τηλεσκόπιο έχει εστιακή απόσταση 900 χιλιοστών και χρησιμοποιήσουμε προσοφθάλμιο 10 χιλιοστών, τότε τα αντικείμενα θα εμφανίζονται 90 φορές μεγαλύτερα. Υπάρχει όμως μια μέγιστη ωφέλιμη μεγέθυνση, πέρα από την οποία δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε. Δηλαδή, τα αντικείμενα θολώνουν σε βαθμό που δεν διακρίνουμε πια λεπτομέρειες. Μπορείτε να βρείτε τη μέγιστη ωφέλιμη μεγέθυνση ενός τηλεσκοπίου πολλαπλασιάζοντας τη διάμετρό του σε χιλιοστά επί 2. Για παράδειγμα, ένα τηλεσκόπιο διαμέτρου 90 χιλιοστών έχει μια μέγιστη ωφέλιμη μεγέθυνση περίπου 180 φορές. Φυσικά, η ευκρίνεια των αντικειμένων εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες και η φωτορύπανση. Άρα, συνήθως θα παρατηρείτε τα αντικείμενα σε μικρότερες μεγεθύνσεις από τη μέγιστη ωφέλιμη. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά ενός τηλεσκοπίου είναι η στήριξή του. Όσο και να ακούγεται δευτερεύουσα σημασίας, μια δύναμη στήριξη μπορεί να κάνει τα αντικείμενα να τρεμοπαίζουν με το παραμικρό άγγιγμα ή φύσημα του ανέμου, καθιστώντας την παρατήρηση λεπτομεριών εξαιρετικά δύσκολη. Επενδύστε λοιπόν σε ένα τηλεσκόπιο που να έχει μια αξιοπρεπή στήριξη. Οι στηρίξεις εμφανίζονται με δύο βασικούς τύπους. Οι αλταζιμουθιακές είναι απλές στη χρήση και επιτρέπουν την κίνηση του τηλεσκοπίου οριζόντια και κατακόρυφα. Οι σημερινές στηρίξεις, από την άλλη, είναι δυσκολότερες στη χρήση, αλλά προσανατολίζονται σύμφωνα με την περιστροφή της Γης, κάνοντας ευκολότερη την παρακολούθηση των ουράνιων αντικειμένων. Εξάλλου, όπως θα διαπιστώσετε, ειδικά σε μεγάλες μεγεθύνσεις, τα αντικείμενα τρέχουν μέσα στο οπτικό μας πεδίο και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα τα χάνουμε. Γι' αυτό κάποιες βάσεις είναι εξοπλισμένες με μοτέρ, ώστε το τηλεσκόπιο να μένει καρφωμένο στο στόχο του. Και φυσικά υπάρχουν και τα ρομποτικά τηλεσκόπια, σε αρκετά υψηλότερες τιμές, τα οποία μπορούν αυτομάτως να βρίσκουν τα αντικείμενα που θα ζητήσουμε. Εάν σκοπεύετε να ασχοληθείτε σοβαρά με την αστροφωτογραφία, τότε καλό θα είναι να επενδύσετε σε τηλεσκόπια με μοτέρ. Εάν όμως τώρα σκοπεύετε να αγοράσετε το πρώτο σας τηλεσκόπιο, η προσωπική μου συμβουλή είναι να πάρετε ένα απλό χειροκίνητο τηλεσκόπιο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε τον ουρανό. Φυσικά θα χρειαστείτε και εφαρμογές με χάρτες ώστε να εντοπίσετε τα αντικείμενα που θέλετε. Ενώ για τους δυσκολότερους στόχους θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που λέμε star hopping, δηλαδή θα πηγαίνετε από άστρο σε άστρο ώστε να φτάσετε τελικά στους πιο αμυδρούς και δύσκολους στόχους. Συνοψίζοντας λοιπόν όσα είπαμε, εάν θέλετε ένα απλό εύχριστο τηλεσκόπιο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση, προτιμήστε ένα απλό διοπτρικό τηλεσκόπιο. Εάν θέλετε ένα τηλεσκόπιο με μεσαία ή μεγαλύτερη διάμετρο, που να μεταφέρεται όμως εύκολα, προτιμήστε ένα καταδιοπτρικό. Και αν θέλετε τα λεφτά σας να μεταφραστούν στη μέγιστη δυνατή διάμετρο τηλεσκοπίου, τότε επιλέξτε ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο. Μάλιστα, μια πολύ δημοφιλής οικονομική επιλογή είναι τα Dobsonian, δηλαδή κατοπτρικά τηλεσκόπια με μια αρκετά εύχριστη αλταζιμουθιακή βάση. Φυσικά, σε όλα αυτά πρέπει να λάβετε υπόψη και τη θέση σας. Από πού θα παρατηρείτε? Εάν βρίσκεστε στην Ήπεθρο και έχετε δική σας αυλή, τότε μπορείτε να επενδύσετε σε ογκώδη τηλεσκόπια μεγαλύτερων διαμέτρων. Στην πόλη όμως αυτή η αγορά ίσως να μην έχει τόση αξία, μιας και θα αναγκάζεστε να ταξιδεύετε συχνά για να βρίσκετε σκοτεινές περιοχές. Σίγουρα θα ακούσετε πολλές γνώμες για το ποια τηλεσκόπια είναι τα καλύτερα. Αλλά κλείνοντας, θέλω να σας πω κάτι που το έμαθα κι εγώ εμπειρικά. Το καλύτερο τηλεσκόπιο δεν είναι αυτό με τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, αλλά εκείνο που θα χρησιμοποιείς συχνότερα.
Προσωπικά χρησιμοποιώ πλέον πιο συχνά ένα μικρό διοπτρικό που χωράει σε σακίδιο παρά ένα μεγαλύτερο ρομποτικό καταδιοπτρικό που βρίσκεται σε κάποιο κουτί στην αποθήκη. Επιλέξτε λοιπόν εκείνο το τηλεσκόπιο που θα σας κάνει να βγαίνετε έξω ξανά και ξανά για να απολαμβάνετε τις ομορφιές του σύμπαντος. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με τα τηλεσκόπια. Θέλω να ευχαριστήσω το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη και να σας παροτρύνω να μπείτε στην ιστοσελίδα του και να δείτε την τεράστια συλλογή που έχει με κιάλια και τηλεσκόπια, ώστε να κάνετε την αγορά που σας ταιριάζει. Θα βρείτε σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!